Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος. Μέσα από την σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εδώ εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους με απλά λόγια. Σήμερα θα ασχοληθούμε στο σημερινό μας επεισόδιο για το τι θα πει ο κόσμος και πόσο βάση δίνουμε εμείς οι άνθρωποι στο τι θα πει ο κόσμος. Μετά τον θάνατο λοιπόν του βασιλιά Σαούλ, ο οποίος καταδίωκε τον Δαβίδ για να τον σκοτώσει, ο Δαβίδ έμεινε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη Σεκελάκ, η οποία βρισκόταν στο νότιο Ισραήλ, όπου εκεί θρήνησε και τον βασιλιά Σαούλ, αλλά και τον γιο του, τον Ιωνάθαν, που ήταν πάρα πολύ καλός του φίλος. Μετά τον θάνατο λοιπόν του βασιλιά Σαούλ, πλέον ο Δαβίδ ήταν ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα του. Όμως, τι έκανε ο Δαβίδ? Ρώτησε τον Θεό, έκανε προσευχή ο Δαβίδ και ρώτησε τον Θεό ποιο ήταν το επόμενο βήμα που έπρεπε να κάνει στην ζωή του. Κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς στην ζωή μας, όταν είναι να κάνουμε το οτιδήποτε, να ρωτάμε τον Θεό. Στην προσευχή μας να ρωτάμε τον Θεό τι πρόκειται να κάνουμε, να μας δείξει τον δρόμο ώστε να βαδίσουμε σωστά. Έτσι έκανε και ο βασιλιάς Δαβίδ. Ζήτησε στην προσευχή του από τον Θεό να του δείξει τι ακριβώς να κάνει. Ο Θεός του είπε να επιστρέψει στην πατρίδα του και μάλιστα να πάει στην πόλη η οποία ονομαζόταν Χεβρόν. Η Χεβρόν ήταν μία πόλη η οποία βρισκόταν στη νότια Παλαιστίνη. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ μαζί με την οικογένειά του αλλά και με τους άντρες τους και με τις οικογένειές τους πήγανε να ζήσουν στην πόλη Χεβρόν. Κατά τα δύο πρώτα χρόνια, εκεί όπου έμενε στην πόλη Χεβρόν, ο Δαβίδ εκεί ήταν βασιλιάς. Και θα πρέπει να πούμε ότι αρχικά ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς στην φυλή του Ιούδα, ενώ στο βόρειο μέρος του Ισραήλ βασιλιάς ήταν ο Ιεβοσθέ. Κατά τα δύο πρώτα λοιπόν χρόνια της βασιλείας του Δαβίδ που ήταν στη Χεβρόν και όπως είπαμε ήταν μόνο στην φυλή του Ιούδα βασιλιάς, ενώ στις βόρειες φυλές ήταν ο Ιεβοσθέ, έκαναν μία μάχη μεταξύ τους και ο βασιλιάς ο Δαβίδ νίκησε τον Ιεβοσθέ. Και έτσι ο βασιλιάς Δαβίδ έγινε βασιλιάς και στις 12 φυλές του Ισραήλ, ύστερα από αίτημα των πρεσβυτέρων των φυλών του Ισραήλ, όπου τον έχρισαν επίσημα βασιλιά και στις 12 φυλές του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ κατάφερε να ενώσει το βόρειο μέρος του Ισραήλ με το νότιο μέρος και έτσι έγινε βασιλιάς και στις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο βασιλιάς Δαβίδ όταν έγινε βασιλιάς ήταν σε ηλικία 30 ετών και βασίλευσε περίπου για 40 έτη. Τα πρώτα 7,5 έτη ήταν στην Χεβρόν, εκεί όπου ήταν αρχικά βασιλιάς μόνο στην φυλή του Ιούδα και 33 χρόνια ήταν βασιλιάς και στις 12 φυλές του Ισραήλ. Αμέσως μετά, ο βασιλιάς Δαβίδ μαζί με τους άντρες του πήγανε στην Ιερουσαλήμ. Όμως εκεί, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δεν τους άφησαν να μπουν μέσα. Είχαν κλειστά τα τείχη και δεν τους άφησαν να περάσουν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ με τους άντρες του έκαναν πόλεμο εναντίον των Ισραηλιτών, όπου κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και μάλιστα ο βασιλιάς Δαβίδ την έκανε πρωτεύουσα ολοκλήρου του Ισραήλ. Και μάλιστα της έδωσε και το όνομά του, την ονόμασε η πόλη του Δαβίδ. Από τότε κέντρο των Ισραηλιτών ήταν η Ιερουσαλήμ. Εκείνη την περίοδο οι Φιλιστέοι θέλησαν για ακόμα μία φορά να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Όμως για ακόμα μία φορά ο Θεός έδειξε το πόσο αγαπάει τους Ισραηλίτες αλλά και το πόσο στήριζε τον βασιλιά Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε αυτήν την μάχη που έδωσαν με τους Φιλιστέους, οι Ισραηλίτες με την βοήθεια του Θεού βγήκαν νικητές. Όμως, αυτή την φορά, ο Θεός έδωσε μία περίεργη εντολή προς τον βασιλιά Δαβίδ. Ενώ στην αρχή του είπε
να επιτεθεί προς τους Φιλιστέους, στην συνέχεια όμως άλλαξε γνώμη ο Θεός και του είπε να μην τους επιτεθεί, αλλά να τους στήσει εν έδρα στην περιοχή η οποία ονομαζόταν Κλαθμόνας. Εκεί, όπου θα τους έστεινε την ενέδρα όταν θα περνούσαν οι Φιλιστέοι, ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ο Δαβίδ θα ένιωθε το πέρασμα του Θεού και όταν θα ένιωθε το πέρασμα του Θεού, εκείνη τη στιγμή θα επιτεθόντουσαν εναντίον των Φιλιστέων. Και μάλιστα, συγκεκριμένα ο Θεός, όπως μας αναφέρει και το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, είπε χαρακτηριστικά στον βασιλιά Δαβίδ, θα κατέβεις εναντίον τους εκείνη την ώρα που θα νιώσεις το πέρασμα του Θεού, διότι ο Θεός, εκείνη τη στιγμή ο Θεός θα κατέβει και θα έρθει μπροστά από εσένα για να σφάζει τους εχθρούς. Εκείνη τη στιγμή θα επιτεθείτε εναντίον των Φιλιστέων. Έτσι γράφει ακριβώς το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν έγινε αυτή η νίκη των Ισραηλιτών εναντίον των Φιλιστέων με την βοήθεια του Θεού, πλέον ο βασιλιάς Δαβίδ ξεκίνησε να οργανώνει το κράτος του Ισραήλ. Να οργανώνει το κράτος, τον στρατό, αλλά το κύριο του μέλημα ήταν να οργανώσει την λατρεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, για τον σκοπό αυτό, έφερε την κιβωτό της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ. Ήταν το ιερότερο αντικείμενο που είχαν οι Ισραηλίτες και έτσι με μία μεγαλοπρέπεια και με τιμές έφερε την κιβωτό της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ. Ο Δαβίδ λοιπόν συγκέντρωσε 70.000 νέους εκλεκτούς Ισραηλίτες και μαζί με τους πρεσβυτέρους από όλες τις φυλές του Ισραήλ πήγαν να φέρουν την κιβωτό της Διαθήκης. Και μάλιστα μας αναφέρει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είναι η Παλαιά Διαθήκη, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή, επάνω από τα δύο χερουβίμ που υπάρχουν στο επάνω μέρος της κιβωτού της Διαθήκης, υπάρχουν τα δύο χερουβίμ, όπως βλέπετε. Και το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης μας αναφέρει ότι επάνω από τα δύο χερουβίμ καθότανε ο ίδιος ο Θεός. Την ώρα που μετέφεραν την κιβωτό της Διαθήκης προς τα Ιεροσόλυμα, καθόταν ο ίδιος ο Θεός επάνω από τα χερουβίμ. Έβαλαν την κιβωτό της Διαθήκης λοιπόν επάνω σε μία καινούρια άμαξα και όπως μας περιγράφει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο Β' Βασιλειών, στο 6ο κεφάλαιο, λέει ότι ο Δαβίδ μαζί με τους Ισραηλίτες συνόδευαν την κιβωτό της Διαθήκης και μάλιστα έπαιζαν δυνατά με μουσικά όργανα. Έπαιζαν με κιθάρες, με ψαλτήρια, με αυλούς, με κύμβαλα, με σάλπιγγες και τραγουδούσαν και υμνούσαν τον Θεό. Ο Δαβίδ λοιπόν μετέφερε με συνοδεία και πανηγυρικά την κιβωτό της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ. Ακόμα και ο ίδιος ο Δαβίδ έπαιζε δυνατά μουσική, χόρευε και τραγουδούσε και υμνούσε τον Θεό, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ενώπιόν τους διότι βρισκόταν επάνω από τα δύο χερουβίμ, επάνω που ήταν τα δύο χερουβίμ στην κιβωτό της Διαθήκης. Και όπως είπαμε έπαιζε με όλη του την δύναμη ο βασιλιάς Δαβίδ, χόρευε μαζί με τους υπολείπους τους Ισραηλίτες και μάλιστα ο ίδιος φορούσε μία λαμπρή στολή. Όταν η κιβωτός της Διαθήκης έμπαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ, τότε η γυναίκα του βασιλιά Δαβίδ, η Μελχόλ, από το σπίτι της, από το παράθυρο, είδε τον βασιλιά Δαβίδ να παίζει με τα μουσικά όργανα, να χορεύει και να τραγουδά ενώπιον του Θεού και ένιωσε μία περιφρόνηση για εκείνον. Όταν έφτασαν λοιπόν στην Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς Δαβίδ είχε φτιάξει μία σκηνή εκεί όπου θα έμενε η κιβωτός της Διαθήκης και μάλιστα είχε ορίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα φύλαγαν την κιβωτό της Διαθήκης. Όταν έφτασαν λοιπόν, έκανε ο βασιλιάς Δαβίδ ολοκαυτώματα, πρόσφερε ολοκαυτώματα προς τον Θεό και έκανε θυσίες προς τον Θεό και όταν τελείωσε αυτή η πανηγυρική γιορτή, επειδή έφτασε η κιβωτός της Διαθήκης στα Ιεροσόλυμα, ο βασιλιάς Δαβίδ ευλόγησε όλο τον λαό στο όνομα του παντοδύναμου Θεού και έδωσε σε όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί, στον καθένα ξεχωριστά, από ένα κομμάτι άρτο, ένα κομμάτι ψημένο ψωμί, ένα κομμάτι ψητό κρέας και τους έδωσε και στον καθένα από μία φιάλη κρασιού.
Μετά την γιορτή αυτή, ο βασιλιάς Δαβίδ επέστρεψε στο σπίτι του και πηγαίνοντας προς το σπίτι του, η γυναίκα του η Μελχόλ βγήκε έξω να τον προϋπαντήσει. Όμως η γυναίκα του η Μελχόλ τον ηρωνεύτηκε και του είπε πώς είναι δυνατόν ένας βασιλιάς να χορεύει και να ξεγυμνώνεται μπροστά στους υπηκόους του και να γίνεται σαν ένας απλός χορευτής. Διότι η Μελχόλ είχε στο νου της, είχε στο μυαλό της το τι θα πει ο κόσμος. Την ενδιέφερε περισσότερο η άποψη του κόσμου. Ο βασιλιάς Δαβίδ τότε της απάντησε το εξής: «Εγώ ό,τι έκανα, το έκανα για τον ίδιο τον Κύριο. Φέρθηκα έτσι διότι ήθελα να τιμήσω τον Κύριο. Διότι ο Κύριος προτίμησε εμένα και δεν προτίμησε τον πατέρα σου ή την οικογένειά σου και προτίμησε εμένα για να γίνω βασιλιάς του Ισραηλιτικού λαού. Αυτό θα κάνω πάντοτε και θα τον δοξάζω και δεν με ενδιαφέρει εάν θα ταπεινωθώ μπροστά στους υπηκόους μου ή μπροστά σε εσένα. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η άποψη του Θεού και όχι η άποψη του κόσμου». Και μας αναφέρει μετά το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για την συμπεριφορά της αυτή, η Μελχόλ, επειδή συμπεριφέρθηκε έτσι και ενώπιον του βασιλιά Δαβίδ, όπου τον ηρωνεύτηκε, αλλά και επειδή η ίδια κοιτούσε το τι θα πει ο κόσμος και δεν την ενδιέφερε ποια ήταν η άποψη του Θεού, μας αναφέρει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και μας λέει ότι μέχρι και που πέθανε η Μελχόλ, δεν γέννησε παιδί. Την αποδοκίμασε ο Θεός για την πράξη της και για την στάση της αυτή, διότι η Μελχόλ κοιτούσε το τι θα πει ο κόσμος, αλλά δεν κοιτούσε ποια ήταν η άποψη του Θεού. Όμως, όπως είδαμε, ο βασιλιάς Δαβίδ, αυτό το οποίο τον ενδιέφερε ήταν το πώς θα τιμήσει, το πώς θα υμνήσει, αλλά και το πώς θα δοξολογήσει τον Θεό. Δεν τον ενδιέφερε το πώς συμπεριφέρθηκε και το πώς τον είδαν οι άνθρωποι γύρω του. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να δοξάσει και να υμνήσει τον Θεό. Και μάλιστα είπε στην γυναίκα του, «Εμένα δεν με ενδιαφέρει εάν θα ταπεινωθώ είτε μπροστά σου είτε μπροστά στους υπηκόους μου». Το ίδιο γίνεται και στις ημέρες μας, όπου εμείς πολλές φορές δίνουμε σημασία στο τι θα πει ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψη του Θεού. Κοιτάμε να δούμε πώς θα ενεργήσει ο κόσμος, το τι θα πει ο κόσμος σε κάθε κίνηση την οποία θα κάνουμε. Όμως έχουμε σκεφτεί, άραγε ο κόσμος βρίσκεται κοντά μας, ο κόσμος είναι αυτός που μας έχει δώσει τη ζωή μας, ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος μας φροντίζει, ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος μας δίνει τα υλικά αγαθά, ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα μας προσέξει, ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος νοιάζεται, μα και φυσικά όχι. Για όλα αυτά τα οποία αναφέραμε παραπάνω, μας τα δίνει ο ίδιος ο Θεός. Εάν θέλουμε να έχουμε την ευλογία του Θεού, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και το σκεπτικό μας να είναι όπως του βασιλιά Δαβίδ. Ιδάλλως θα έχουμε την ίδια αποδοκιμασία όπως είχε η Μελχόλ από τον ίδιο τον Θεό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κρυβόμαστε και θέλουμε να κρύψουμε μπροστά στους ανθρώπους το τι ακριβώς είμαστε. Όμως δεν μας ενδιαφέρει η άποψη του Θεού. Μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το τι θα πει ο κόσμος, πώς θα μας δει ο κόσμος και αν ο κόσμος μας δει καλούς ανθρώπους. Πολλές φορές πηγαίνουμε στην εκκλησία με ένα ταπεινό πρόσωπο, με ένα ευσεβίστικο πρόσωπο, μόνο και μόνο για να δει ο κόσμος και να πει ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε καλοί. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε την ευλογία του Θεού, θα πρέπει στη ζωή μας να κοιτάμε το τι θέλει ο Θεός και να μην ενεργούμε σύμφωνα με τα θέλω του κόσμου. Εμείς θα κάνουμε σαν χριστιανοί αυτό που θέλουμε να κάνουμε, διότι αγαπούμε τον Θεό. Δεν μας ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος, δεν μας ενδιαφέρει εάν ο κόσμος μας δει είτε καλούς είτε κακούς. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η άποψη του Θεού. Πολλές φορές ο κόσμος ενεργεί εναντίον μας και πολλές φορές, δυστυχώς, εμείς οι άνθρωποι βάζουμε τον κόσμο παραπάνω από τον Θεό. Πολλές φορές στα μάτια μας
βάζουμε τον κόσμο και τον κάνουμε ανώτερο από τον Θεό. Διότι, όπως είπαμε, μας ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου. Αλλά όμως εμάς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η άποψη του Θεού. Διότι και στην Δευτέρα Παρουσία, αυτός ο οποίος θα μας κρίνει δεν θα είναι ο κόσμος, αλλά θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Τότε δεν θα έχουμε καμία, μα καμία ανάγκη την άποψη του κόσμου. Ακόμα και τότε θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ποια είναι η άποψη του Θεού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν, όπως διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, εκεί όπου ο ίδιος ο Χριστός δίνει μία εντολή και προς τους μαθητές του, αλλά και προς όλους εμάς, που λέει το εξής, ότι εκείνος ο οποίος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του παραπάνω από εμένα, δεν είναι άξιος οπαδός μου. Και εκείνος ο οποίος αγαπάει τον γιο του ή την κόρη του παραπάνω από εμένα, αυτός δεν είναι άξιος οπαδός μου. Έτσι λοιπόν, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αξία περισσότερη και περισσότερη αγάπη στον κόσμο παρά στον Θεό, τότε δεν είναι άξιοι χριστιανοί στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν, εμείς οφείλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε και ο βασιλιάς Δαβίδ. Μας ενδιαφέρει μόνο η άποψη του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει το τι θα πει ο κόσμος και το τι θα πούν οι γύρω μας. Εμάς μας ενδιαφέρει να τα έχουμε καλά με τον Θεό και όχι με τον κόσμο. Αυτά είχαμε να σας πούμε και στο σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου, όπως έχουμε ξαναπεί, μέσα από το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Εσείς που ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας και ανακαλύψατε το κανάλι μας και είδατε τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε και τα οποία σας έχουν ωφελήσει, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, η οποία είναι δωρεάν. Κάτω από το βίντεο που βλέπετε υπάρχει ένα κουμπάκι το οποίο γράφει εγγραφή, όπου το πατάτε αυτό το κουμπάκι για να βλέπετε και να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα από το κουμπί που γράφει εγγραφή, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε στο κανάλι μας. Επίσης, εσείς που έχετε Facebook μπορείτε να κάνετε ανάρτηση αυτό το βίντεο, ώστε να το δουν και άλλοι φίλοι σας και να δούνε και να βοηθηθούν από τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος. Να σας ευχαριστήσω που για ακόμα μία φορά μείνατε μαζί μου και παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο της Παλαιάς Διαθήκης. Να με συγχωρέσετε εάν σας καθυστέρησα ή εάν σας έφαγα πολύ χρόνο από τον χρόνο σας. Εύχομαι ο Χριστός και η Παναγιά να είναι μαζί σας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.